Αναφορικά με την εμπλοκή του ονόματος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευσταθίου σε ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Χρυσής Αυγής κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου από την Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης σημειώνονται τα εξής. Ο τρόπος με τον οποίο ορισμένα μέσα μαζικής ενημερώσεως διαχειρίστηκαν ή διαχειρίζονται την υπόθεση φαντάζει ακόμα και στη σκέψη του πλέον νυφάλιου και ψύχρεμου πολίτη τουλάχιστον περίεργος. Είναι σαφές ότι ουδής υιοθετεί ή θα μπορούσε να υιοθετήσει θεωρίες συνωμοσίας. Όμως, πώς είναι δυνατόν την ίδια στιγμή που ο λαός μας ευρίσκεται εν μέσω της μεγαλύτερης κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών και που η Εκκλησία μας αναλώνεται στη διακονία του με όλες τις δυνάμεις να επιχειρείται η εμπλοκή τόσο αυτής όσο και λειτουργών της σε υποθέσεις με τις οποίες ουδεμία σχέση έχουν ή θα μπορούσαν να έχουν? Εάν αυτό δεν συνιστά από προσανατολισμό της κοινής γνώμης, τότε τι ακριβώς συνιστά? Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης έχει ως βασική του αρχή την αποφυγή οποιασδήποτε ανάμειξής του με την πολιτική ζωή του τόπου, πολλό δε μάλλον στη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων. Είναι σταθερά προσιλωμένος στο καθήκον του από το ξεκίνημα της διακονίας του μέχρι σήμερα και πρωταρχικό και αποκλειστικό μέλημά του είναι η προσφορά του σε κάθε άνθρωπο μακριά και πέρα από οποιαδήποτε διάκριση. Αυτό είναι γνωστό και στο λαό της Μητροπόλεως του αλλά και σε οποιονδήποτε καλόπιστο ασχοληθεί με το πρόσωπό του και την πορεία του. Τα υπόλοιπα είναι τουλάχιστον εκ του πονηρού. Επομένως λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει.